Η Ελλάδα σήμερα επιβεβαίωσε τον ηγετικό της ρόλο, το σημαντικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και όχι μόνο της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Έγινε μέλος, το 17ο μέλος μιας πρωτοβουλίας που εδώ και 7 περίπου χρόνια έχει αναλάβει η Κίνα, μια πολύ σημαντική παγκόσμια δύναμη, οικονομική δύναμη, μια πρωτοβουλία που αφορά τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Και με την προσθήκη της Ελλάδας σε αυτή την πρωτοβουλία, πλέον αυτή η πρωτοβουλία αποκτά ένα ιδιαίτερο βάθος σε ό,τι αφορά τον τομέα της οικονομίας και της διασυνδεσιμότητας. Η Ελλάδα είναι μια κρίσιμη χώρα στην περιοχή. Είναι ένας κόμβος διασυνδεσιμότητας, εμπορίου, οικονομικών συναλλαγών, μια χώρα η οποία αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας. Τόσο βεβαίως με την δυνατότητα πολυμερών σχημάτων συνεργασίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όσο όμως και μετά την Συμφωνία των Πρεσπών, ο ιδιαίτερος ρόλος που αναλαμβάνει η χώρα ως ηγέτιδα δύναμη των Βαλκανίων. Σήμερα αποδεικνύεται μία ακόμα από τις δυνατότητες που είχε η χώρα και δεν τις αξιοποιούσε. Η Ελλάδα θα έπρεπε να ήταν από το 2012 μέλος αυτής της ομάδας συνεργασίας, με πολύ σημαντικά ωφέλη. Δεν συμμετείχε για έναν κρίσιμο λόγο, διότι η Κίνα και οι 16 υπόλοιπες χώρες είχαν δεχθεί τους βόρειους γείτονές μας σε αυτή την πρωτοβουλία με το συνταγματικό τους τότε όνομα, δηλαδή ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ελλάδα προφανώς δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Όλοι όμως είχαν την εντύπωση στο εσωτερικό της χώρας ότι ακριβώς επειδή εμείς δεν αναγνωρίζαμε την χώρα αυτή με το συνταγματικό της όνομα, όλοι οι άλλοι ακολουθούσαν εμάς. Το αντίθετο συνέβαινε. Μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή η ιστορική ανακρίβεια αποκαταστάθηκε και σήμερα ήρθαμε εδώ και εμείς, γιατί εμείς έχουμε έναν ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή, και οι γείτονές μας με το νέο συνταγματικό τους όνομα, δηλαδή Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, που προφανώς έχει γεωγραφικό προσδιορισμό και αναφορά και ξεχωρίζει την ιστορία και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Τόσα χρόνια χάναμε μεγάλες δυνατότητες. Σήμερα κερδίζουμε το χαμένο έδαφος. Ανακτούμε την αξιοπιστία μας και τη δυναμική μας. Και γινόμαστε μια χώρα που μπορεί με μεγαλύτερη αισιοδοξία να ταινίζει το μέλλον, αξιοποιώντας τις μεγάλες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες που της δίνει η γεωγραφική της θέση. Πριν από 4 χρόνια, η Ελλάδα ήταν μια χώρα χρεοκοπημένη, το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη, χωρίς δυνατότητα να έχει πρόσβαση στις μεγάλες και κρίσιμες προκλήσεις και εξελίξεις της περιοχής, με διαμάχες με τους βόρειους γειτονές της. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα που όλοι την αναγνωρίζουν, έχει βγει από την μεγάλη οικονομική δυσκολία και τα μνημόνια, έχει ανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές. Χθες είχαμε ιστορικό χαμηλό στο δεκαετές ομόλογο, από τότε που αρχίσαμε να μετράμε την καμπύλη του δεκαετούς ομολόγου, από το 1997, χθες καταγράψαμε την χαμηλότερη τιμή στο δεκαετές ομόλογο με 3,3%, το χαμηλότερο επιτόκιο, δηλαδή έχουμε πλέον τη φθηνότερη πρόσβαση στις αγορές στην ιστορία μας. Και ταυτόχρονα είμαστε μια χώρα που έχουμε ανακτήσει, επαναλαμβάνω, το κύρος μας στην ευρύτερη περιοχή, τη σημασία μας, πράγμα το οποίο προμηνύει θετικές εξελίξεις στο απότερο μέλλον. Τρέχουμε για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Και η σημερινή μέρα λοιπόν είναι μια σημαντική μέρα που αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στον ορθό δρόμο.